Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη διαπραγμάτευση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει περισσότερα, έχουμε βγάλει και εμείς εδώ ειδήσεις αρκετές. Ναι. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Η κυβέρνηση θα καταφέρει να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση χωρίς επιπλέον υποχωρήσεις, όπως για παράδειγμα στο εργασιακό που ακούμε από τους φορείς, τους κοινωνικούς, ότι πιέζουν για κατώτατο μισθό, για ομαδικές απολύσεις και όλα τα υπόλοιπα? Ακούστε, στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση χώρες με μεγάλη ανεργία, ναι, να αλλάζουν κάπως τις εργασιακές σχέσεις, να τις χαλαρώνουν, προκειμένου κάποιοι εργοδότες να τολμήσουν να προσλάβουν εργαζομένους. Ναι. Γιατί το σύστημα το κλειστοφοβικό που έχουμε κατοχυρώνει αυτούς που δουλεύουν και δεν έχει καμία πρόνοια για αυτούς που είναι άνεργοι. Δηλαδή τα συνδικάτα, όλοι αυτοί οι νόμοι του κ. Κατρούγκαλου προσπαθούν να κατοχυρώσουν αυτούς που δουλεύουν, μη χάσουν τη δουλειά τους, μη χάσουν τα επιδόματά τους, μη χάσουν το ένα το άλλο. Αλλά δεν έχει, σας λέω, καμία πρόνοια για τους άνεργους. Τι πρόνοια θα μπορούσε να έχει, για παράδειγμα? Η πρόνοια για τους άνεργους είναι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Περαιτέρω. Ποιος θα τολμήσει να πάρει έναν εργαζόμενο με τη σημερινή κρίση και να τον αμείβει και να τον ασφαλίζει κανονικά? Κανένας. Εν όψη λοιπόν αυτού υπάρχει, σας λέγω, η τάση, και ασχέτως μνημονίων αυτό, ασχέτως ελληνικού προγράμματος, σε όλα τα κράτη, ναι, δηλαδή, αυτή η τάση, ναι, να χαλαρώνουν οι εργασιακές σχέσεις για να γίνονται προσλήψεις. Για να γίνονται προσλήψεις ως κίνητρο και με διάφορους τρόπους, είτε με τριώρες εργασίες, είτε με μειωμένο ωράριο. Εσείς δηλαδή συμφωνείτε, είτε με επιδοτούμενες? Συμφωνείτε με αυτές τις τάσεις? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα τάσεων. Όποιος δεν μπαίνει στη συζήτηση για το πώς θα προσληφθούν οι άνεργοι, ναι, μπορεί να είναι ευχάριστος στους εργαζομένους, αλλά είναι καταστροφικός για την κοινωνία. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Και από ένα κόμμα ελληνικό, οποιοδήποτε άλλο, αν σας απαντήσουν ότι είμαστε υπέρ του να μην πειραχτεί τίποτα, ναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν άποψη για το πώς θα προσληφθούν οι άνεργοι? Όχι. Οι άνεργοι μέχρι τώρα ή φεύγουν στο εξωτερικό ή παίρνουν μπουρμπάρα από τον παππού και τον μπαμπά. Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι βαθύτερο. Δηλαδή, είναι βαθύτερο. Για να μπει κανεί σε μία λογική και να αρχίσει να προσλαμβάνει, ναι, εργαζόμενους, θα πρέπει καταρχήν να αναπτύσσεται, να παράγει κέρδη, να έχει μία αναπτυξιακή πορεία η οποία θα προέκυπτε. Ναι, ενώς όμως δεν γίνεται ούτε αυτό. Εκεί λοιπόν. Να πεθάνουν οι άνεργοι. Για συγγνώμη, αυτό που λέτε είναι το καλύτερο. Να ερχόντουσαν επενδύσεις, οπότε κάθε μέρα να προσλαμβάναμε από 20.000. Ανέργους, και δώστου και δώστου, και μέσα σε 3 μήνες την ανεργία από 30 να την κάνουμε 5, όπως ήταν πρώτου 8. Όχι, εγώ λέω αυτό ότι είναι το καλύτερο. Εγώ λέω ότι πρέπει, ναι, να μια επιχείρηση, λέω, για να προσλάβει από τις υφιστάμενες ελληνικές, δεν μίλησα, ναι, για επενδύσεις, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Λέω από τις σημερινές επιχειρήσεις που δρούν στην Ελλάδα. Ναι. Από τις υφιστάμενες. Ναι. Όταν βλέπει κανείς κάθε χρόνο που περνά να αυξάνονται τα κόστη τους δραματικά, φορολογικά, ασφαλιστικά κλπ. Κλπ. Ναι. Ενεργειακά, και όταν, ναι, βλέπουν την ίδια ώρα να μην υπάρχει καμία διαθέσιμη ρευστότητα στην αγορά μέσω, ναι, των τραπεζών. Άρα δεν προσλαμβάνουν. Δεν προσλαμβάνουν. Ακριβώς. Διότι και βλέπουν τους τζίρους τους να συρρυκνώνεται. Και τι απάντηση δίνουμε στο ερώτημα? Εσείς θα μας πείτε. Ποια είναι η απάντησή, ναι, σας αυτό? Αυτό λέω, ότι εδώ λοιπόν τα κόμματα στην Ελλάδα είναι άτολμα. Ναι. Δεν έχουν το θάρρος να έχουν μια άποψη. Ειδικά αν η άποψη αυτή είναι δυσάρεστη. Και σε λίγο στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλης ανεργίας υπάρχει η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Αυτή, εν μέρη είναι αυτό, έτσι, γιατί εν μέρη είναι και η προσπάθεια για επενδύσεις, ναι, εν μέρη η μείωση των φόρων ως άλλο κίνητρο, εν μέρη υπάρχουν και άλλα πράγματα. Η Ελλάδα όμως αυτή τη στιγμή, λόγω μνημονίου, πρέπει να έχει 0,6 στο τέλος του χρόνου πλεώνασμα. Ναι.
Άρα ούτε μείωση φόρων μπορούμε να κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία μείωση φόρων, γιατί ο Τσίπρας είναι κακός άνθρωπος που αύξησε τους φόρους, ή ο Σαμαράς παλιά ήταν παλιά άνθρωπος. Όχι, απλά δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ατολμία. Δεν έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Υπάρχει και χειρότερη ατολμία. Αφήνουμε τη μισή Ελλάδα να πεθαίνει για να προστατεύσουμε διάφορους κλάδους. Όπως κάτι υψηλοσυνταξιούχους, κάτι βολεμένους, τριθεσίτες, διθεσίτες. Άρα μου λέτε ότι οι φόροι πρέπει να παραμείνουν υψηλά την ίδια ώρα. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω. Η άποψη των κεντρών είναι να φύγουν οι παθογένειες. Ναι. Δηλαδή, εκεί που έχουμε 330.000 τριπλοσυνταξιούχους, να συγχωνευτεί η σύνταξή τους σε μία. Και να μην είναι καμία σύνταξη πάνω από 1.500 ευρώ. Ναι. Αυτό λέω. Καταλάβατε. Επίσης λέω. Αυτό η μείωση των συντάξεων. Η μείωση των συντάξεων θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Σοβαρά. Είναι ένα βασικό κόστος. Είναι ένα βασικό κόστος. Αυτή τη στιγμή όλα τα χρήματα του κράτους, ναι, κατά 80% πάνε στις συντάξεις. Είναι υψηλότατο το ποσοστό. Δεν περισσεύει τίποτα για επενδύσεις. Δεν περισσεύει τίποτα για εξοπλισμούς και νέα εφόδια στο στρατό, στην υγεία. Δεν περισσεύει τίποτα. Πάει στους μισθούς και στις συντάξεις. Ένα τεράστιο ποσοστό των φόρων που εισπράττει το κράτος. Ναι. Καταλάβατε. Πλέον το ότι είμαστε συντάξεις προς εργαζόμενοι ένα προς ένα. Ενώ παντού είναι ένα προς τέσσερα. Άρα λοιπόν δηλαδή, λέτε ότι τετραπλάσιοι οι εργαζόμενοι, ναι, από τους συνταξιούχους. Εδώ είναι ίση. Θα πρέπει λοιπόν κράτος συνταξιούχων. Θα πρέπει λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση, ναι, αν δεν μιλήσουν οι δανειστές επί αυτού και αφήσουν τον Τσίπρα να μην πειράξει τίποτε, ναι, τι θα γίνει, πού θα καταλήξουμε? Θα πάει χαμένο και το πρόγραμμα. Θα καταρρεύσουμε. Θα καταρρεύσουμε σαν χώρα αν συνεχίσει η ανεργία να αυξάνει. Γι' αυτό φωνάζω εγώ για οικουμενική, για να έρθουν επενδύσεις, να υπάρξει ένα κίνητρο άφιξης επενδύσεων. Γι' αυτό φωνάζω να καταργηθούν οι συντάξεις των πλουσίων, γιατί αυτές οι 80.000 συντάξεις των πλουσίων, αυτών δηλαδή που έχουν ήδη 3.000 εισόδημα από ενίκια ή από τόκους, είναι ένα σημαντικό πράγμα αν κοπεί, γιατί μπορείς σε τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων να δώσεις από 600 ευρώ ή να κόψεις το έμφυα. Ή να επαναφέρεις το ΕΚΑΣ. Υπάρχουν λύσεις υπέρ των φτωχών. Τώρα πλέον το κύριε Σαμουήλη μου, εδώ που έχουμε φτάσει, οι λύσεις είναι δύο. Ή να καταρρεύσουμε και να δραπετεύσουμε από το ευρώ, ή να συμμορφωθούμε. Και πράγματα τα οποία εκ προημίου απορρίπτουμε, να μην τα απορρίπτουμε, να τα συζητάμε. Ναι, εγώ δεν λέω ότι πρέπει γιατί, να απορρίπτουμε ξέρετε, πριν. Ξέρετε, κάτι συνδικάτα βγήκανε το πρωί. Ναι. Κάτι συνδικαλιστές βολεμένοι που παίρνανε στη ΔΕΗ 2.800 και τέτοια, ναι, και υπερασπιζόντουσαν αυτό τους βολεμένους, πήγαν το πρωί και κατηγορούσανε στον Αντένα και στο Sky ότι αν και μόνο να συζητήσουμε με τους ξένους, οι ξένοι δηλαδή που συζητάνε για αυτά τα θέματα θέλουν το κακό μας, θέλουν να μας εξοντώσουν, απλά προσπαθούν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Για να πάρεις τα λεφτά πίσω πρέπει πρώτα μια οικονομία να σηκωθεί όρθια. Ναι, και εσείς με 7 χρόνια, με 7 χρόνια μνημόνια είδατε ότι η οικονομία ανακάμπτει μετά την υιοθέτηση των δικών τους συνταγών. Θέλετε να παραιτηθούμε από κάθε προσπάθεια και να πάμε όπως λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κ. Λαφαζάνης στην δραχμή? Εγώ, αν το θέλετε, εγώ, πέστε το, να το πείτε όμως στους συνταξιούχους ότι δεν θα τους πηγαίνει πλέον σύνταξη, ναι, ή στους εργαζομένους ότι δεν θα παίρνει μισθό τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Ναι. Κοιτάξτε, η οδός. Εγώ ξέρετε τι λέω, κύριε Λεβέντη. Εγώ ξέρετε τι λέω. Ναι. Εγώ λέω στην όποια κυβέρνηση και στις, ναι, προηγούμενες και στη σημερινή. Μάλιστα. Και στην αυριανή, ότι τα 41 δις ευρώ παραοικονομίας, ναι, πρέπει να ενταχθούν στην οικονομία, πρέπει να παταχθεί αυτό το καρκίνωμα. Αυτό θέλει χρήση πλαστικού χρήματος από το πρώτο ευρώ και έσοδα-έξοδα για όλους τους Έλληνες. Ναι, και τόσο απλά. Άμα πάτε όμως στη λαχαναγορά και το κάνετε αυτό. Ναι, τι θα γίνει. Ξέρετε, θα γίνει. Τι. Επειδή είναι βολεμένοι της λαχαναγοράς για να μην κόβουν αποδείξεις ή οτιδήποτε άλλο. Και η λαχαναγορά είναι τυχαίο το παράδειγμα.
η παραοικονομία αφαιρεί μεν πόρους από το κράτος, ναι, δίνει όμως δουλειά σε κάποιο κόσμο. Δίνει δουλειά σε κάποιο κόσμο και τις υγιείς επιχειρήσεις που προσπαθούν να πληρώνουν το ενίκιο, τις εισφορές, τους φόρους, τις, ναι, κλείνει. Και γίνεται μέσα σε μια μέρα να παταχθεί. Γιατί λέτε δεν την πάταξε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε το Τσίπρας. Γιατί είναι άτολμοι. Γι' αυτό λέτε, είναι πανεύκολο δηλαδή. Έχω μιλήσει με 70 οικονομολόγους. Μίλαγα προχθές με τον κύριο Λιαργκόβα από, ναι, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Αυτά που σας λέω. Μίλαγα χθες με τον κύριο Καβαθά για το κίνημα της Βαλίτσας. Μίλαγα με τον κύριο Καβαθά χθες από τη ΓΕΣΕΒΕ για το κίνημα της Βαλίτσας. Ότι η κυρία Τάδε έκλεισε το γραφείο της, έκλεισε το κομμωτήριό της και, ναι, πάει με μαύρα στα σπίτια. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και γιατί δεν καταβάλει εισφορές. Αυτή λοιπόν τι προτείνετε να κάνει. Εσείς τι λέτε, να φοροκλέβει, μου λέτε. Όχι, δεν σας λέω να φοροκλέβει. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Πρέπει το κράτος να μεριμνήσει για να είναι ενταγμένη στην οικονομία, όχι στην παραοικονομία. Να της δώσει τη δυνατότητα το κράτος, κύριε Λεβέντη, εγώ αυτό προτείνω. Να είναι νόμιμη, να πληρώνει τις εισφορές της, να έχει το κατάστημά της, να κόβει τις αποδείξεις. Θα έχει στο μεταξύ αυτή, γιατί μέχρι αυτή να στήσει κανονικό μαγαζί, όπως, ναι, πρέπει να γίνει νομιμόφρον, ναι, θα έχει πεθάνει, κύριε Σαμουήλη μου. Ο κύριος Λιαργκόβας είναι πολύ καλός να βγάζει εκθέσεις κάθε τόσο από το Βουλή, ναι, και να παίρνει ένα μισθό αρκετά, φαντάζομαι, καλό. Δεν ξέρω το μισθό του, αλλά θα είναι αρκετά καλός. Αλλά στην πράξη, στην κοινωνία, έχει περπατήσει στο πεζοδρόμιο να δει πώς ζει ο κόσμος. Νομίζει ότι όλοι είναι μισθωτοί των 5.000 και των 7. Όχι, αλλά από την άλλη πλευρά εγώ έβλεπα, ναι, τα στοιχεία με τα όσα δηλώσαμε το 2015, ναι, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι από τους 430.000 αγρότες, ναι, οι 280.000 περίπου δηλώνουν έως 1.000 ευρώ. Θα μου πείτε, ναι, εσείς πώς ζουν. Και ξέρετε γιατί. Γιατί. Θα σας πω γιατί. Και να κλείσω, να σας πω και τα άλλα στοιχεία. Ναι. Όπως επίσης δεν μπορώ να δεχτώ ότι από τους 480.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, τα 2/3 ζουν μέχρι 5.000 ευρώ εισόδημα. Ναι, ξέρετε, αυτά δηλώνω. Όχι, δεν ξέρω. Που δεν ξέρετε. Για πείτε. Νομίζετε ότι είναι όλοι αυτοί κλέφτες. Δεν είπα ότι είναι κλέφτες. Μα αφού λέτε ότι ψευδώς δηλώνουν. Δεν είπα ότι ψευδώς δηλώνουν. Είπα ότι κατώτερα από αυτά που βγάζουν, λέτε. Ναι, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο, εσείς δεν έχετε πάρει υδραυλικό στο σπίτι σας και δεν του ζητήσατε απόδειξη γιατί σας είπε να σας χρεώσει με ΦΠΑ. Κοιτάξτε, κανείς δεν είναι αντίθετος με το να μπει τάξη. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα, ο αγρότης ο οποίος δηλώνει 1.000 ευρώ, ξέρετε γιατί δηλώνει 1.000 ευρώ. Όχι. Γιατί δεν βγάζει τίποτε. Γιατί το κόστος των λιπασμάτων και του πετρελαίου είναι ανώτερο από το κόστος διάθεσης του προϊόντος. Ναι. Και αν δεν κάνει έτσι να τα πάει μαύρα σε κάποια λαϊκή, να τα πουλήσει από εδώ και από εκεί ή εν μέρη να κλέψει, ναι, δεν θα ζήσει, θα πεθάνει. Μου έχουν δηλώσει δηλαδή οι αγρότες ότι αν δεν βγάζουν ένα χιλιάρικο, βγάζουν όντως 10, 12, 15. Αν όμως δηλώσουν τα 15 θα τους πάρει ο Τσίπρας τα 6. Ναι. Και τελειώσαν αυτοί. Άρα καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι αυτό το κράτος θα πρέπει να είναι δίκαιο. Τον παρακρατούν και τον προσθέτουν στο εισόδημά τους για να ζήσουν. Λέω λοιπόν. Γιατί έτσι όπως το κράτος προγραμματίζει τον αγρότη, θα πεθάνουν όλοι οι αγρότες. Ναι, άρα εσείς τι προτείνετε δηλαδή, να συνεχίζουν. Εμείς προτείνουμε μια οικονομία που σταδιακά, ναι, θα αλλάξει, όχι διαμιάς. Ναι. Γιατί διαμιάς όσοι μιλούν ένα μπουτόν να πατήσουν κλπ. Είναι εκτός πραγματικότητας. Σταδιακά, σταδιακά. Σιγά σιγά το πλαστικό χρήμα να μπαίνει. Ναι. Για πάνω συναλλαγές πάνω από 200 ευρώ, από 300, γιατί δεν μπορούμε τώρα, άμα θέλω εγώ να σας δώσω 10 ευρώ, να τρέχουμε στα κουτάκια ή στις μηχανές, ή αν θέλει να δώσει ένας για κουλούρι στο παιδί του, να έρθει ο Τσίπρας να λέει όχι πρέπει να το δώσεις με μηχανή, με μηχανάκι, αυτά, ναι, είναι προς την τρέλα. Μάλιστα. Αυτά πάνε προς την τρέλα και δεν τα έχω δει κανένα κράτος. Ούτε στην Αμερική με μετρητά είδα πληρώνανε. Στη Γερμανία με μετρητά δεν είδα να τρέχουν στα μηχανάκια. Ναι. Γιατί ίσως έχουν. Ο κ. Λιαργκόβας λοιπόν, πού το έχει δει αυτό,
ότι μπορεί να μην υπάρχει καθόλου μετρητό σε μια χώρα. Δεν είπε ο κύριος Λιακό. Μιλήσαμε για τα 40 και πλέον δις της παραοικονομίας ότι θα πρέπει να ενταχθούν στην οικονομία. Και ένα από τα μέτρα είναι και η χρήση του πλαστικού χρήματος. Ξέρετε αλλά πόσο δύσκολο είναι, κύριε Σαμουήλη μου, εκείνο που μπορούμε. Μου λέτε για τα μετρητά στην Αμερική και τη Γερμανία, αλλά εκεί αν συλληφθείς να φοροδιαφεύγεις, κύριε Λεβέντη, αντιλαμβάνεστε τι σου συμβαίνει. Ναι, περάσαν όμως από τα στάδια τα δικά μας. Δεν αφήσαν τον κόσμο τους να πεθάνει. Ποιος είπε να αφήσουμε τον κόσμο να πεθάνει, πλάκα κάνετε. Πάω στον αγρότη και του πω εσείς το 70% που δηλώνετε 1000 ευρώ είστε κλέφτες και σας το πάω 10 κατά τεκμήριον, κάτι πρέπει να κάνω, έτσι δεν είναι? Άρα συμφωνούμε στο ότι το κράτος πρέπει να είναι δίκαιο, πρέπει να έχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ναι, για να δηλώνονται τα χρήματα από όλους μας. Ναι. Πρέπει να έχει χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές τους μισθούς του δημοσίου και τους συντάξεις που είναι, παίρνει ο δικαστικός 3.078 ευρώ. Του έρχεται η σύνταξη. Πώς θα πληρώνουν τέτοια ποσά το κράτος? Το κράτος αυτή τη στιγμή, σας λέγω, το 80% των εσόδων του, ναι, το διαθέτει για πληρωμή μισθών και συντάξεων. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, πώς θα τα πληρώνει. Περισσεύει το θέλετε απάντηση. Θέλετε απάντηση. Θέλετε απάντηση. Όλος ο προϋπολογισμός της αμήνης είπε. Θέλετε απάντηση. Μισθούς. Θέλετε απάντηση. Για να πάρει ένα όπλο δεν έχει φράγκο. Θέλετε απάντηση. Ναι. Ξέρετε τι ποσά εισέπρατε το ελληνικό δημόσιο όταν ο φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν στο 13% και τι ποσά εισπράττει με το 24%? Αυτή είναι η απάντηση. Ο χαμηλός συντελεστής είναι αυτός που επί της ουσίας όχι αναγκάζει, αλλά προτρέπει τον επιχειρηματία να δηλώνει τα... Μα εδώ έχουν ανακαλυφθεί, κύριε Λεβέντη, δεκάδες χιλιάδες πατέντες. Εδώ ο άλλος έχει ταμιακή μηχανή, η οποία κόβει απόδειξη και δεν φτάνει ποτέ στην εφορία. Ο άλλος έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αντιλαμβάνεστε. Εδώ γενικεύεται αυτό. Μιλάτε τώρα για απατεώνες, αλλά άλλο λέω. Μα εσείς μου λέγατε πριν ότι κάποιοι ψάχνουν τρόπο και τους δικαιολογείτε να μην δηλώνουν τα εισοδήματά τους γιατί δεν μπορούν. Έτσι σας είπα, τους δικαιολογώ. Μου είπατε. Απλά σας λέγω ότι αν υποχρεώσουμε τους αγρότες να δηλώνουν τα εισοδήματά τους, δεν θα μπορούν να ζήσουν. Δεν θα φύγουν. Δεν αντέχουν. Ναι. Δεν αντέχουν. Το ίδιο λέει και ο εστιατόρας που κλέβει το ΦΠΑ. Το ίδιο λέει. Δεν αντέχω να πληρώνω 24. Το ελληνικό δημόσιο εδώ και χρόνια έχει κάνει μια σιωπηρή αποδοχή. Ναι. Μιας φοροδιαφυγής. Μάλιστα. Σε χαμηλά επίπεδα, πολυπληθούς φοροδιαφυγής. Αυτό έχει κάνει το κράτος. Δεν υπάρχει. Αυτό έχει γίνει. Ναι. Όταν μου λένε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν μόνο 2.000 ή 3.000, πώς ζουν? Ζείτε εσείς με 2.000 το χρόνο? Άρα έχει γίνει αυτό, κύριε Σαμουήλη μου. Ωραία, άρα και αποδεχόμαστε, λέτε. Ο κάθε ένας από αυτούς τους πολίτες το έχει προσμετρήσει στο εισόδημά του αυτό το φόρο που έπρεπε να δίνει. Μάλιστα. Το έχει προσμετρήσει. Και γι' αυτό βγαίνει. Και πάλι παραπονούνται ότι δεν βγαίνουν. Ότι δεν πάνε σε ταβέρνα ποτέ. Όλες οι ταβέρνες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Ότι δεν έχουν να πάνε τα παιδιά στα αγγλικά. Έχουν σχεδόν σταματήσει όλες η επιμόρφωση των νέων. Ότι τα ιδιωτικά δεν έχουν, μου έλεγαν οι ιδιοκτήτες, δεν έχουν δυνατότητα οι γονείς να πληρώσουν. Μάλιστα, άρα λέτε λοιπόν από ό,τι αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να κρατήσουμε τη φοροδιαφυγή στα χαμηλά κλιμάκια. Δεν καταλάβατε καλά. Πρέπει σταδιακά να βάλουμε την αύξηση του πλαστικού χρήματος, σταδιακά όμως. Ναι. Γιατί αν τη βάλουμε απότομα. Ξέρετε, πόσα χρόνια εσείς που είστε και πολιτικός, πολλές δεκαετίες, πόσα χρόνια ακούτε για πάταξη της φοροδιαφυγής? Ναι, όλες οι κυβερνήσεις πριν αναλάβουν έλεγαν, τους ρωτάγανε στις συνεντεύξεις στη Θεσσαλονίκη, αφήστε με λίγο να τελειώσω, τους ρωτάνε τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη που είναι εν δυνάμει πρωθυπουργοί, πώς θα βρείτε χρήματα να ικανοποιήσετε αυτή την κοινωνική ομάδα, την άλλη, θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Ναι. Άμα τους ρωτήσετε, έχω βγάλει άσπρα μαλλιά. Άμα τους ρωτήσετε πώς σηκώνουν τα χέρια. Ναι. Το πώς μετράει. Γι' αυτό λέω και οι οικονομολόγοι στο Sky, στον κύριο Μάλι κάθε Σαββατοκύριακο, λέγανε πριν έρθει ο Τσίπρας ότι είναι εύκολο, υπάρχουν άλλες λύσεις, κατηγορούσαν τον Σαμαρά.
όλοι οι οικονομολόγοι που παρήλαβναν, να μην λέω ονόματα, με πρώτο το Βαρουφάκι, που εμφανιζόταν κάθε εβδομάδα σχεδόν στον κύριο Μαλή, που λέγεται αυτό στο Sky, έλεγαν ότι έχουν άλλες λύσεις. Ναι, τις είδαμε. Και είδατε τις λύσεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να αυξήσουμε το πλαστικό χρήμα. Ναι. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αν γίνει ευνίδια πάταξη της παραοικονομίας, μάλιστα, θα βγουν εκτός χάρτου σχεδιάσεως ένα 40% του ελληνικού λαού, θα καταστραφούν και δεν θα έχουν ούτε καφέ να πιούνε. Μάλιστα. Σας το λέω εγώ υπευθύνως αυτό. Αλλά τώρα από άλλο πράγμα είχαμε ξεκινήσει. Από πού? Από τις εργασιακές. Εργασιακές δεν είχαμε ξεκινήσει. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, σας τονίζω ότι η Ευρώπη, ακόμη και οι οικονομίες που δεν είναι σε μνημόνια, που είναι σταθερές οικονομίες, χαλαρώνουν την προστασία των εργασιακών σχέσεων αυτών που είναι εντός αγοράς εργασίας, με σκοπό η χαλάρωση αυτή να αποτελέσει κίνητρο προς τους εργοδότες να προσλάβουν ανέργους. Ναι. Αυτά που κατηγορούμε και λέμε τετράωρο, και όμως είδατε στα τετράωρα πάει πάρα πολύς κόσμος. Γιατί πάει, γιατί έχει ανάγκη. Ναι, γιατί αφού μπορεί να γίνει 8 ώρα, κάντε τα 8 ώρα. 6 στις 10 προσλήψεις, ναι, με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου, είναι τέτοιες. Αυτά έρχονται οι ξένοι και λένε, αφού στις 10 είναι 6, ναι, γιατί δεν προσαρμόζετε την νομοθεσία σας. Ναι. Γιατί δεν προσαρμόζετε. Εμείς έχουμε νομοθεσία σαν τότε που είχαμε 4-5% ανεργία. Γιατί οι ξένοι, κύριε Λεβέντη, εξ όσων βλέπω και διακρίνω, ασχολούνται με το κατώτατο μισθό, ασχολούνται με τις μισό λεπτό. Δεν ασχολούνται με το κόστος που έχει ένας εργαζόμενος στο ασφαλιστικό ταμείο, στην εργοδοτική εισφορά και σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι, ότι αν κάποιος παίρνει 1000 ευρώ καθαρά το μήνα, ξέρετε πόσο κοστίζει σε μια επιχείρηση? Άλλο τόσο. 23.170. Το ακούσατε το νούμερο? 23 το χρόνο. 23.170 ευρώ το χρόνο κοστίζει ένας εργαζόμενος, ναι, σε μια 12... επιχείρηση που παίρνει 1000 ευρώ. Ναι, ακριβώς, αλλά τόσα περίπου είναι η... Είναι, λοιπόν, η εκεί δεν ακούω τίποτα για να δώσει κίνητρα κάποιος στον εργοδότη να προσλάβει. Μιλάμε μόνο για το μισθό του εργαζόμενου που είναι 5.86 μεικτά. Συμφωνώ, αλλά πώς να μιλήσουμε... Πώς να μιλήσουμε, αγαπητέ κύριε Σαμουήλη μου, για αυτό που λέτε, δηλαδή για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όταν σήμερα ο κουμπαράς που έχει το ΤΕΒΕ έχει πάρει και τον κουμπαρά, έχει πάρει τα λεφτά του κράτους, αυτά που του επιδοτεί, έχει πάρει τα λεφτά των ασφαλισμένων, έχει πάρει και τον κουμπαρά και τα άφαγε, και το δίμηνο αυτό είναι ακέφαλο το ΤΕΒΕ, δεν έχει να πληρώσει. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα τι σας λέω. Άρα να υποθέσω ότι τα εργασιακά... Η συζήτηση για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ναι, δεν είναι σοβαρή όταν ή κατέβε τα μεγαλύτερα ταμεία, ναι, έχουν σπάσει και τον κουμπαρά και έχουν κάνει χρήση του 90% του κουμπαρά. Ναι, γιατί όμως γίνεται αυτό, το συζητάμε μία ώρα και γιατί καταλήγουμε πάλι εκεί. Εργαζόμενοι, μειώθηκαν οι εργαζόμενοι, πολύ σωστά, άρα δεν υπάρχουν εισφορές, τους παίρνουν με μαύρα. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, αυτό καταστρέφει την οικονομία. Άρα τι πάμε... μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, να πάρει μια βέργα να πελεκάει αυτούς που δεν πληρώνουν το ΙΚΑ τους? Τι να κάνει, τους φέρνει στον εισαγγελέα. Ναι. Τι άλλο κάνει, μπορεί να κάνει ένας διοικητής του ΙΚΑ. Διατάζει τις νομικές υπηρεσίες και τους παραπέμπουν στον εισαγγελέα, που και αυτό δεν είναι λύση, γιατί αν κλείσει βλέπω... θα κλείσει και τους άλλους εργαζόμενους άνεργους. Βλέπω να ψηφίζετε το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου και πολλές γλύκες με τον Τσίπρα βλέπω, πρόεδρε. Δηλαδή εσείς το ότι συζητάμε... Όχι, τώρα για να χαριτολογήσουμε και λίγο, γιατί θα πάμε σε κλείσιμο. Το ότι συζητάμε... Εγώ, κύριε Σαμουήλη μου... Εγώ χαίρομαι που κουβεντιάζω μαζί σας. Ένα χρόνο, 13 μήνες, έχω ψηφίσει μόνο την απλή αναλογική. Ναι, το γνωρίζω. Ενώ το ΠΑΣΟΚ όλοι άλλοι έχουν ψηφίσει και αρκετούς νόμους. Μάλιστα. Εγώ έχω ψηφίσει μόνο την απλή αναλογική. Αλλά πάμε σε κάτι τελευταίο. Δεν είμαι υπέρ του να κοροϊδεύω τον κόσμο. Δηλαδή να είμαι καλός με τον ένα, καλός με όλους
Είναι απατεώνας ένας πολιτικός, όταν στο φτωχό του λέει ναι, είμαι μαζί σου, όταν στον πλούσιο λέει μην του θίξουμε κάτι. Γι' αυτό είστε. Γι' αυτό είστε. Όταν μοιράζει στον πλούτο, ναι, δεν μπορείς να είσαι καλός και με το φτωχό. Όχι, απλά λέω γι' αυτό είστε εδώ στα παραπολιτικά προσκεκλημένους, γιατί βέβαια, θεωρούμε βέβαια, ότι ναι, η άποψή σας έχει. Όχι. Ευνοώ το να γίνουμε όλοι με τετράωρα και με τρίωρα. Ναι. Δεν είναι το ευνοώ αυτό, αλλά αυτό γίνεται από μόνο του, είτε το θέλω εγώ κι εσείς, ή ο Τσίπρας, ή ο Μητσοτάκης, γίνεται από μόνο του, αφού μόνο σας μου είπατε ότι στους 10 ή 6 είναι της κατηγορίας αυτής. Ναι, βέβαια. Άρα σε 2 χρόνια θα είναι στους 19. Εκτός και αν γίνουν όλα αυτά που λέτε και πάμε καλά ως χώρα και με το μνημόνιο. Εντάξει, ναι. Και επανέλθει η ανάταση. Αν γίνουν οι συμπτύξεις ή οι συντάξεις, δηλαδή 330.000. Ναι, περικοπές δαπανών γενικότερα, λέτε, από αυτές ναι, που περισσεύουν. Οι συντάξεις των πλουσίων κοπούν που μπορεί να καταργήσει και τον ένφια και να επαναφέρει στο ΕΚΑΣ. Έχουμε και 1.200.000 διπλές συντάξεις. Ναι. Και εκεί, αν υπάρξει μια σύμπτυξη σε μια σύνταξη για τον κάθε πολίτη, με όριο πλαφόν δηλαδή 1.500, εκεί πιστεύω στις συντάξεις. Θεραπεύεται το πράγμα. Το είχα συζητήσει εγώ με τον Κατρούγκαλο, αλλά μου είχε πει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα έχει αφήσει. Αφήστε τώρα τις τεχνικές λεπτομέρειες. Τι βλέπετε αύριο για τις τηλεοπτικές άδειες για να κλείσουμε με αυτό, το ΣΤΕ, τι πιστεύετε θα κάνει? Εγώ πιστεύω ότι θα καταργήσουν το 4, ναι. Η απόφαση θα είναι σολομόντιος. Δηλαδή, το ΜΕΝ 4 θα το καταργήσουν. Ναι. Ότι ήταν λάθος το ότι όρισε η κυβέρνηση αριθμό. Mm. Έπρεπε η ίδια η πραγματικότητα να κανονίσει τον αριθμό των αδειών και ποιοι είναι βιώσιμοι. Mm. Αυτό θα βγάλει η απόφαση αφενός και αφετέρου θα ζητήσει άμεση ένταξη και των 4 υπερχρηματιστών και όλων των υπολείπων που λειτουργούν από 20 αιτίες και πλέον στο ΕΣΟΡΟΥ. Δηλαδή θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να φτιάξει ΕΣΟΡΟΥ. Μάλιστα. Και τον παπά θα τον ακυρώσει στον αριθμό 4 μόνο. Άρα θα λειτουργούν και οι παλιοί και οι καινούργοι μέχρι που να στηθεί το ΕΣΟΡΟΥ και ναι, να αποφασίσει. Ναι, και θα πληρώσουν τελικά παλαιοί και καινούργοι το ίδιο. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε 10 κανάλια. Ναι. Καλό, έτσι, το βλέπω. Καλό, δεν θα κλείσει κανένα. Καλό είναι αυτό για τους εργαζόμενους. Είναι σαν μοήλυμα όχι μόνο για τους εργαζόμενους και για την Ελλάδα. Και για την οικονομία και την πολυφωνία. Όχι για την οικονομία. Εγώ το βλέπω και για τον πλουραλισμό. Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό ή έχω υπερβεί το χρόνο. Ο Σαμαράς που έκλεισε την είστε χήμαρος. Το μετάνιωσε. Είστε χήμαρος. Σας ευχαριστώ θερμά. Αγάπη μου, καλό απόγευμα.